Τις εθελοντικές οργανώσεις που συνδράμουν στην υπερασφάλεια της περιοχής επισκέφθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Αντιπεριφερειάρχης Φώτης Καραλίδης σε όλα τα σημεία ελέγχου και επιτήρησης. Συνομίλησε επίσης για τυχόν προβλήματα και συνθήκες, ενώ είχε την ευκαιρία και να τους ευχαριστήσει για την εθελοντική τους παρουσία φέτος αλλά και κάθε χρόνο. Κατά σειρά επισκέφθηκε την είσοδο του περιαστικού άλσους από την Οδό Εύρου που επιτηρείται από την Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών, τη Λέσχη 4x4 και το Τηλεθρά, την Αρχαγγελιώτισσα που επιτηρείται από την Λεφέδ, την Καλαμού που επιτηρείται από το μοτοσυκλετικό όμιλο Ξάνθης Πολυμήχανη, τη Διασταύρωση στο 4ο χιλιόμετρο που ελέγχουν τα μέλη του Κυνηγητικού Συλλόγου και τη Διασταύρωση της Ιερατικής Σχολής όπου βρίσκονται τα μέλη του Σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τέλος, όπως έγινε γνωστό, περιπολής πραγματοποιεί το παράρτημα Ξάνθης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης καθώς και η Πολυμήχανη. Ήταν μια συμβολική πράξη δική μου και μια ευχαριστία παράλληλη προς αυτές τις ομάδες οι οποίες δίνουν τον προσωπικό τους χρόνο για την προσφορά στην Ξάνθη, για την προσφορά στο περιαστικό δάσος, το οποίο πραγματικά είναι ένα στολίδι και αυτοί οι άνθρωποι αφιερώνουν τον προσωπικό τους χρόνο για να μπορούμε εμείς να το απολαμβάνουμε. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλες αυτές τις ομάδες δημόσια. Νομίζω ότι δεν μπορούμε πέρα από το ευχαριστώ και από τη συνεισφορά μας σε αυτά τα πράγματα τα οποία αιτούνται εμείς να είμαστε αρρωγοί, να κάνουμε κάτι περισσότερο. Θέλω όμως ιδιαίτερα να επισημάνω και ευχαριστίες ειδικότερα στην πολυμελή ομάδα του Κυνηγητικού Συλλόγου Ξάνθης, του Ερυθρού Σταυρού Ξάνθης της ομάδος διάσωσης, των μοτοσυκλετιστών, της ΛΕΦΕΔ, της ΤΙΛΕΘΡΑ, των 4x4, των συνταξιούχων αποστράτων αστυνομικών και γενικά όλων των ομάδων διάσωσης και εθελοντισμού που υπάρχουν ευρύτερα στην περιοχή. Τώρα, αν κάποια μου διέφυγε, θα ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η προσφορά τους δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Πραγματικά, η πολιτεία, η κοινωνία, οι τοπικοί φορείς θέλουν να εκφράσουν δια της δικής μου παρουσίας ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο προσφέρουν. Ολοκληρώνοντας αυτή τη μικρή περιοδία, ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ετοιμότητα αλλά και για την διάθεση προσφοράς των θελοντικών οργανώσεων της πόλης που συνδράμουν αποφασιστικά στην περιφρούρηση του φυσικού πλούτου της πόλης, όπως είναι το περιαστικό δάσος της Ξάνθης. Παράλληλα, ανέφερε ότι έγινε και μια καταγραφή τυχόν δυσκολιών ή προβλημάτων προκειμένου άμεσα να επιλύονται.